καθαρές κουβέντες, όλα ανοιχτά, όλα στο φως. Προχωρήσαμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια μέσων μαζικής ενημέρωσης και κομμάτων. Συντήθηκαν 15 εκατομμύρια. Με τι? Με τι? Με αέρα. Με αέρα. Ναι. Είπατε με αέρα. Ναι. Είπατε με αέρα. Ναι. Είπατε με αέρα. Με αέρα. Με αέρα. Με αέρα. Ωστόσο, η μάχη ενάντια στη διαπλοκή δεν σταματά εδώ, καθώς η πρωτοβουλία της κυβέρνησης άνοιξε το δρόμο στη δικαιοσύνη, στην οποία βρίσκεται πλέον το πόρισμα για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Ανοίξαμε το δρόμο για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Αγροτικής Τράπεζας, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία για το κελπνό, το εκολαπτήριο της διαφθοράς. Η υπόθεση της Νοβάρτης αποτελεί ένα κορυφαίο οικονομικό και κατά πάσα πιθανότητα πολιτικό σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ανοιχτή προκαταρκτική διαδικασία. Οι λίστες της φοροδιαφυγής αξιοποιούνται πλέον στο έπακρο. Αξιοποιείται η νέα λίστα από τις αρχές της Ρινανίας Βεσφαλίας, από το Υπουργείο του κυρίου Μπόριανς, με 475 μεγαλοκαταθέτες σε Τράπεζα της Κεντρικής Ευρώπης. Για εμάς, το έχω ξαναπεί άλλωστε, η διαρκή σύγκρουση με αυτό που ονομάζουμε διαπλοκή δεν είναι πληγή. Είναι παράσημο. Είναι το διαρκές σήμα στους απλούς πολίτες ότι δεν συμβιβαζόμαστε, δεν γινόμαστε όμοιοι με το σύστημα εξουσίας που λαιλάτισε την κοινωνία και αργότερα βύθισε τη χώρα μας στην κρεοκοπία. Εμείς δεν παίζουμε κάτω από τις κουρτίνες, δεν κάνουμε συνδιαλλαγές και αυτό το γνωρίζει όλη η ελληνική κοινωνία. Μαχόμαστε. Επιμένουμε. Μπορούμε. Προχωράμε μαζί. ΣΥΡΙΖΑ.